ανάγκη να ευχαριστήσω αυτούς που είναι η αιτία και υπάρχει αυτός ο χώρος, με πρώτο τον Κώστα τον Παπα-Νικόλα, γιατί είναι ένας χώρος που πραγματικά μπορεί να ζει το πνεύμα στις μέρες μας, γιατί το πνεύμα είναι εκλεκτικό το που πάει και ζει. Επίσης νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου που δεν είναι σήμερα εδώ, που είναι πάλι η αιτία να είμαστε εμείς εδώ. Και να σας ευχηθώ να έχετε δύο μία ευχάριστη ώρα. Η όλη παρουσίαση θα κρατήσει γύρω στη μισή ώρα με τρία τέταρτα. Κατά την ώρα που θα γίνεται η παρουσίαση του αθλήματος, θα γίνονται και μερικές εξηγήσεις. Στο τέλος, θα μπορεί να υπάρξει διάλογος ή ερωτήσεις αν έχετε. Ο σκοπός του αθλητισμού γενικότερα είναι η διατήρηση της σωματικής υγείας και της ηθικής υγείας. Για αυτά τα δύο φροντίζουμε με αυτό το άθλημα, το οποίο λέγεται Tae Kwon Do. Είναι κορεάτικο και έχει έρθει στην Ελλάδα το 1968. Και από τότε μέχρι τώρα καλλιεργείται στη χώρα μας. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Αν θέλετε, πάρετε καρέκλες να καθίσετε εδώ πέρα ήσυχα, να μην στέκεστε όρθιοι.
άνθρωπο, πριν είναι ακόμα γίνει οργανισμό, υπάρχει μέσα του κίνδυνα. Και όταν βγει σαν οργανισμό, η μέσα κινείται. Πρέπει λοιπόν να δει αρμονικά με αυτή τη κίνδυνα. Ένα άλλο που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι το συνέστημα. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό, είναι η λογική. Έχουμε λοιπόν τρία κέντρα που αντιπροσωπεύονται με τα νεφρά, την καρδιά και τη σκέψη. Και αρχίζουμε με την κίνηση. Δεν είναι ολοκληρωμένος ένας άνθρωπος όταν μόνο συγκινείται και σκέφτεται, χωρίς να κινείται. Όπως δεν είναι μόνο ολοκληρωμένος όταν συγκινείται, αλλά δεν σκέφτεται και δεν κινείται. Η ολοκλήρωση λοιπόν έρχεται όταν έχουμε μια πολύ καλή κίνηση, ένα πολύ καλό συνέστημα και μια πολύ καλή λογική. Κυρίαρχος σε όλα αυτά είναι η λογική. Έχουμε μια πολύ καλή κίνηση, καλό συνέστημα, καλή λογική. Και αντίθετα, έχουμε καλή λογική, έχουμε καλό συνέστημα και καλή κίνηση. Ένας άνθρωπος όταν είναι στεναχωρημένος, είναι έτσι. Όταν είναι χαρούμενος, γιατί άνθρωπος αυτό είναι. Όχι αυτό. Και αυτό λέγαμε για τη σωστή στάση. Άνθρωπος είναι να κοιτάει πάνω. Τώρα μπαίνουμε στο συγκινησιακό. Κάποιος μπορεί να είναι πολύ καλός όταν σαν θεατής βλέπει μια ομάδα η οποία κινείται ωραία, εντάξει, απολαμβάνει. Αλλά μπορεί να είναι πολύ κακός όταν σαν οδηγός έρθει κάποιος δίπλα του παράνομα. Τότε γίνεται έξαλλος. Είναι έτοιμος να βρίσει, να φωνάσει. Το συνέστημα λοιπόν πρέπει να είναι από την κυριαρχία της λογικής. Πρέπει τον άνθρωπο να τον διακρίνει ανεκτικότητα για τους άλλους, ανεκτικότητα για τον εαυτό του και κατανόηση. Και μπαίνουμε τώρα στη λογική που είναι αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα. Η λογική είναι αυτή που μας κάνει να τοποθετούμαστε σε κάθε περίσταση ανάλογα. Όσο η λογική μας τίνει προς το σωστό, τόσο κάθε στάση μας είναι σωστή. Όσο η λογική μας απομακρύνεται από το σωστό, από το ορθό, η στάση μας κάθε φορά θα είναι λάθος. Αντί για παράδειγμα να έχουμε μια πολιτική στάση ενάντια στην καταστροφή της φύσης, έχουμε μια που το παραβλέπουμε και λέμε τώρα τα συμφέροντά μου εμένα, τα προσωπικά είναι να είμαι με αυτό το κόμμα. Κοιτάμε τα προσωπικά συμφέροντα. Αυτό είναι λάθος στάση. Αυτά για την ώρα και θα πω στη συνέχεια. Ας δείτε τώρα λίγο. Ha! 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 Ha!
αυτό που σίγουρα νικάμε όταν ασχοληθούμε με αυτήν την τέχνη είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι αιτία για πολλά αδεινά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όταν φοβάται νιώθει μικρός και αδύναμος. Όταν δεν φοβάται νιώθει πραγματικά αισιόδοξος και ικανός να δημιουργήσει. Ο φόβος λοιπόν πρέπει να ξεπεραστεί. Και αυτή είναι μια πολύ καλή μέθοδος. Να νιώσουμε τη δύναμη του εαυτού μας. Αυτή η μέθοδος ακριβώς μας ξυπνάει αυτή τη δύναμη που υπάρχει μέσα μας, αλλά δεν έχει βρεθεί ο τρόπος. Ακούμε από όλους, ακούμε από εκεί. Εντάξει, να μην σας κουράζουμε τα λόγια, θα έχουμε συνέχεια. Ερχόμασταν για εδώ, ρώτησα ένα-ένα τα παιδιά. Τι θα είχατε να πείτε σε έναν κόσμο που μας βλέπει για πρώτη φορά και που βλέπει για ένα άτομα πάλι για πρώτη φορά. Και μια κοπέλα η οποία δεν συμμετέχει εδώ, αλλά έχει μαζί μας, η Μανουέλα λέει, εγώ στην αρχή δεν περίμενα να βρω τόσα πράγματα τα οποία βρήκα σε αυτό το σαφή τέχνη. Αυτό έχει την ανάγκη να πει σε εσάς, ότι αρχίζοντας, δεν περίμενε να βρει τόσα, θα ανακάλυψε τόσα πράγματα μέσα από αυτό. Ένα άλλο παιδί που έχει αρχίσει και αυτό τώρα τελευταία, τραβάει με την κάμερα, λέει το μόνο που θα είχα να του πω, ελάτε να το δείτε, να το γνωρίσετε. Γιατί πραγματικά είναι ο μόνος τρόπος για να νιώσετε αυτά που είναι τώρα. Ένα άλλο παιδί, ο Άρης, που κάνει πίσω αριστερά, θα έλεγα λέει στον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το γνωρίσω. Εγώ δεν είπα πιο πολλά αρχιτάρες, έχω αυτή την υποχρέωση. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με τα παιδιά, ότι θα πρέπει να κανένας το γνωρίσει. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε μια πρόταση εδώ στο κέντρο υγείας, στο Παπα-Νικόλα, για μια ακόμη φορά τον ευχαριστώ. Όχι μόνο για σήμερα, για όσα έχει προσφέρει σε αυτή την πνευματική και σωματική υγεία. Να κάνω λοιπόν την πρόταση ότι αν παρουσιαστεί ενδιαφέρον από τα μέλη του εδώ του συλλόγου και βρεθεί κάποιος κατάλληλος χώρος, να έρχεται ένας δάσκαλος από την Αθήνα δύο φορές την εβδομάδα και να γίνεται το μάθημα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε όταν θέλετε να το πω. Hey! Hey!
μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει πλούσιο υλικό για ένα που αρχίζει το 89 μέχρι το 2099 να μπορεί να ασκείται και να βελτιώνεται και να γνωρίζει καινούργια πράγματα. Ένα αυτό και το άλλο που το ξεχωρίζει από τα άλλα αθλήματα είναι ότι η παρουσία του δασκάλου. Δεν τα λέω αυτά από ανάγκη να φέρει αυτό το κύκλο, αλλά η παρουσία του δασκάλου σε έναν αθλητή είναι σημαντικός παράγοντας. Είναι πηγή έμπνευση και είναι και ο στόχος για τον αθλητή. Το πλησίασμα κάθε φορά να γίνεται. Όσο πλησιάζει το δάσκαλο, τόσο ο δάσκαλος απομακρύνεται. Όσο το πλησιάζει, τόσο απομακρύνεται. Γι' αυτό να γίνει πιο εύκολα κατανοητό, θα σου πω μια πολύ μικρή ιστοριούλα. Σαν παραμυθάκι. Είδα κάποτε μια ομάδα από γαϊδούρια. Ήταν ένα λενταράκι μόνο του που είχε χάσει τους γονείς του. Και πήγε λοιπόν με την ομάδα των γαϊδουριών. Και μεγάλωσε και έζησε με τις συνήθειες που ήταν τα γαϊδούρια. Μια μέρα λοιπόν όπως τα γαϊδούρια όπως κάγανε στο λιβάδι αμέριμνα, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Ήταν ένα λιοντάρι. Τρομαγμένα τα γαϊδούρια φύγαν όλα. Και το λιοντάρι το οποίο από μικρό είχε μεγαλώσει, έφυγε μαζί με τα γαϊδούρια παρασυρώμενο. Αλλά μια φωνή μέσα του λέει, πάει γιατί γιατί τρέχει. Φύγει το λιοντάρι μέσα. Το συναντάει λοιπόν το άλλο λιοντάρι το οποίο έρχονταν και του λέει, εσύ τι γυρεύεις με τα γαϊδούρια. Μα λέει, εγώ γαϊδούρι είμαι. Όχι, δεν είσαι γαϊδούρι, είσαι λιοντάρι. Λέει, όχι, εγώ γαϊδούρι είμαι. Το πήρε λοιπόν το λιοντάρι, το άλλο λιοντάρι το μικρό, και το πήγε σε ένα ποτάμι. Και του λέει καθρεφτήσου το ποτάμι. Και καθρεφτήκανε και οι δύο μαζί, ο ένας ήταν στον άλλο. Και τότε το λιοντάρι κατάλαβε ποιο πραγματικά ήταν. Αυτή ακριβώς είναι η παρουσία του δασκάλου. Και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι πραγματικά είμαστε εμείς. Αυτή είναι η επέμβαση. Να μας βγάλει το καλύτερο μας σε αυτό το πράγμα. Thank you.
μισή όταν ο αντίπαλος μας κρατάει τα δύο χέρια. Thank you.
πάρει στα μάτια του, δεν έχει τη μητέρα πατέρα να το πάρει να τη βγάλει τη λύση. Τι μάτια. Τα παιδάκια απ' τα νόη είναι, με συγχωρείτε. Κάνουνε βοή εδώ. Κάνουμε λίγο ησυχία, ρε παιδιά. Για πάρτε τα. Η Καταρίνα είναι αυτό το μάγο. Μια κυρία, τα είστε. Είναι η Πορτοφάου. Πάμε τα λίγο, χωρίστε τα. Είναι η Πορτοφάου. Πάμε βούη. Πάμε τα. Είναι το φάγο. Δεν πάνε τα πέλετα. Δεν παίζεις τρεώρο. Δεν παίζεις. Δεν καράζει. Δεν τα βοηθώ. Γιατί ο κύριος δεν τα εξαρτώμενα απλά. Εγώ είμαι σύμφωνος πάντως. Αλλά και όσοι τρώνε κρέας είναι το ίδιο αγαπητό μας. Και κάτι άλλο, πόσα γερά πάνε τα χρόνια. Η Καταρίνα κάτι έξι τετά χρόνια. Τι θες την άλλη, τρία. Ο Άρης, το ίδιο και το ίδιο. Πόσες ώρες έχεις στην Ιλέα. Α, ναι. Είναι μέρα παραμέρα, δύο ώρες. Πόσα χρόνια κάνει. 15. Τώρα είμαι 33. Τα 17. Είπαμε, Τάεκ Βοντό. Τάεκ Βοντό. Τάεκ σημαίνει φιδό. Βοντ, φιδό. Και το είναι ο δρόμος του πολεμιστή. Ο τρόπος σκέφτος. Ο δρόμος σκέφτος λέγεται. Κάστης. Κάστης. Τα μάτια κάστης. Είναι αυτός που έφερε το τάγκο στην Ελλάδα. Πολύ. Πολύ είναι μεσογείο. Τετάρτη στάση. Αν θέλει να παρακολουθήσει κανείς, όταν είναι πάνω από 18 χρονών, είναι 500 το μήνα. Αν είναι κάτω, 500. 500 είναι εκεί. Μόνο με Υπάρχουν κανονισμοί που σε πρέπει να χτυπάς. Αλλά στο πορεύω να χτυπάς το χέρι του αν είναι από εσάς, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει από εμάς. Όλα ο λαός το κάνουν.
Ο λαός τα ρυθμίζει όλα. Ό,τι θέλει ο λαός γίνεται. Ένα δίπλο καράτσι του Ιαπωνέζου που έχει πλεονεκτήματα στο τεχνικό. Πού έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Καλύτερα να απαντάω σε έναν ένα για να. Είναι συγγενικά. Παρεφέρει, είναι εδώ και πάμε. Το κοριάτικο θεωρείται ανώτερο. Για μας είναι που το αγαπάμε. Το κοριάτικο θεωρείται. Έχει την κυρία Πρόεδρε. Αλέξη. Οπότε άρχισε να. Πρώτα απ' όλα εγώ ρωτάω, ενδιαφέρομαι για τα παιδιά. Έχω τρία παιδιά και μου λέει τι είσαι, θα πάει. Θα μπορούσε να φύγει. Εγώ είναι και μεγαλύτερη. Ο μεγαλύτερος μαθητής στη σχολή είναι ένας φίλος 75 χρονών. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να το μάθουμε. Από το θέμα είναι το θέμα. Δηλαδή θα ουδόν να το σχολάτε. Δεν χρειάζεται. Όλα τα πίτα, όλα τα πίτα μαζί. Α, μέχρι ο γόνος μπορεί να κάνει γραφή. Δηλαδή, πόσα ηλικία, από 12. Η ανώτερη ηλικία για να από 12 και πάνω. Κάτι πιο μεγάλο, από 18. Μέχρι όπου τον πάρουν, τον πάνε για τα τσιπαρισάκια. Ρωτάει ποιο μέρος του σώματος ασκείται πιο πολύ, το πόδι ή το χέρι. Όλο, όλο το σώμα. Όλο το σώμα, κάρμα και σώμα. Όχι, είναι και θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε υγιής, θα πρέπει να μην πάσει από κάτι ή κάποια ελέγχεται από γιατρό, ε. Άρα λοιπόν, η καλή διατροφή συμβάλλει σε όλα. Η καλή υγεία. Τόσο το κάνεις. Να το κλείσω εδώ, να παίρνω, τι να κάνω εγώ. Μπορεί να έχει, αλλά δεν έχει. Μια μαύρη ζώνη θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι φίλος της ειρήνης. Πρώτα απ' όλα. Ο δάσκαλος πόσο ντάνει ο Σταμάτης. Πέντε. Εσείς. Είναι ένας βαθμός μετά τη ζώνη. Κάποιος άλλος. Θα τα πούμε και στις επόμενες γυναίκες. Δεν μου λέτε η σχολή σας πώς λέγεται. Τον Γκί. Α, έτσι είναι ο Μάρκος. Κορεάτη Πόρμα. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Εγώ πάρα μου. Καλή κύριε, ναι. Τι είναι, είμαι σας δώσει μια κάρτα. Καλή, μια κάρτα πάρε.